αστυνομικό που λέει ότι δεν είναι, ότι δεν πρέπει οι συνεδριάσεις, πρέπει να είναι μυστικός γυμνός. Σύμφωνα, αυτό που λέτε μυστικές ήταν μία απάντηση σε κάποιους που με ρωτάνε που δεν ήρθαν προς την ευκαιρία να ρωτήσουν. Και ήταν η αναφορά και έτσι ακριβώς όπως είναι γραμμένο στο νόμο. Στο άρθρο, τώρα δεν έχω προστάσει το νομοθεσία και το συγκεκριμένο άρθρο. Το καταστατικό τι είναι. Το καταστατικό τι είναι. Από 14 παράγραφο 10. Από 11 που λέει δημόσια. Και υπογράφεται δημόσια εδώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σα λέω ότι για τον καταστατικό μου ήταν επίση ότι οι συνεδριάσεις της Βικελιά είναι χρηστές εάν μόνο οποιοδήποτε καλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά με την έναρξη της συνεδρίασης πρέπει να αποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε κάτι κρυφό. Όλες οι αποφάσεις μας. Κυρία Καρκίνου, εσείς το είπατε από το συμβούλιο σα. Είναι καταγεγραμμένο. Και λέτε ότι οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Για δεν το σημείο, εγώ ανέφερα, εγώ έδωσα, καταρχήν δεν ήταν αντίρρηση, ήταν τελευταία. Χριστία, πες το σύνατε. Εγώ. Ναι. Αυτό που σου λέτε εκεί πέρα, εγώ δεν το ισχύει, αλλιώς το έχει πιστεί. Αυτό που αναφέρετε εκεί. Εγώ το πιάνω στο Facebook κάπου μια πάνω. Αυτό εκεί είναι ότι δεν είναι δική μου, δεν το μετέχασα εγώ έτσι. Εσύ ψυχογράφω για το πάνω. Αφήστε με να τελειώσω. Αυτό που ήταν, ήταν ξέρω τι μου λέτε. Σας εξηγώ. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Δεν ξέρουμε τι διαβάζουμε. Σαν να όλες τις ανακαλέστε, πες το και έκανα λάθος. Αποφάσισα να δω όλες τις διάβια. Είπα, λέτε ότι οι αποφάσεις είναι φυσικές και απαγορεύονται. Είναι ακριβώς η αναδίκωση του άρθρου. Προηγουμένως υπάρχει το καταστατικό και ορίζοντο. Είναι και γραμμένο με πλάγια πράγματα. Έχετε ξεφύγει όλοι από το θέμα. Κύριε Φελίκα, έχετε κάτι πάνω στο θέμα να ρωτήσετε. Συγχωρείτε, μιλάμε για παθητικό. Μιλάμε μια δικαιολογία η οποία έχει μηδέν έσοδα και δεν νομίζω να αφήσετε μια εταιρεία μια νομικό να μην έχει έσοδα. Τα έχουμε δει τα έργα, τα πατά και τα παδό. Σα πείτε πιο μπροστά. Η κυρία Πρόεδρε το ξέρει. Που κάνετε καθαρίσει. Για να σα πω και κυρία Πρόεδρε, για να μιλήσω το θέμα. Για να μιλήσω το θέμα, είπατε ότι στο νόμο 2690 του 1999 κώδικα διοικητική διαδικασία και συγκεκριμένα στο άρθρο 14, παράγραφο 10, κάνοντας λόγο για μυστικές συνεδριάσεις. Αυτό γράψατε. Η διατύπωση αυτή είναι δική μου. Καταλάβατε, έχουμε γράψει ακριβώς όπως είναι το άρθρο 14 στο νόμο. Εγώ πήγα στο νόμο. Κάτω από το άρθρο 10. Η λέξη αυτή τη χρησιμοποιεί ο νομοθέτης και γι' αυτό τον λόγο είχε δοθεί με πλάγια πράγματα γιατί δεν είναι δικό μου κείμενο ούτε δική μου σύνταξη. Έτσι αναφέρεται το νομοθέτη. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ποτέ δεν αντιληφθήκαμε σε κανέναν την ενημέρωση. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα άτομο που να ήρθε και ήθελε να ενημερωθεί και προαντληθήκαμε. Εδώ πάμε να δέσω να μην ορίστε. Δέσω να μην